Πάντως, επειδή λέμε για τηλεοπτικό ρεπορτάζ, χθες συνάντησα ένα κορίτσι από την ομάδα του Μουτσινά και μου έλεγε πώς είναι όλοι πάρα πολύ στεναχωρημένοι, γιατί μου λέει είμαστε μια αγαπημένη ομάδα και ξέρουμε ότι κλείνει ο κύκλος και της λέω. Σίγουρα, το έχει αποφασίσει, είναι δεδομένο, το έχει ανακοινώσει στο σταθμό. Ναι. Μου λέει. Ποια ήταν? Γιατί περπατάς πρώτη? Έλα εδώ, μπουλανζερία. Δεν ήταν η μπουλανζερή. Μήπως είμαι εγώ. Ποιος ήταν? Γιατί, ποια κοπέλα κρύβεται? Κοπέλα δεν είπαμε? Ιωάννα. Εσύ. Ιωάννη είναι Κωνσταντοπούλου. Τι, εσύ. Θα τα πούμε αργότερα. Βγάλτε φωτογραφίες με την Ιωάννα, θα φύγει νωρίτερα. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Να ζήσεις, κορίτσι μου. Ιωάννα το είπε. Yeah. Τι πας και λες το happy day. Είναι happy άνθρωποι. Μην τους κάνεις σαν happy. Και το είπε στα Ματίνα. Και πού καταλήξαμε? Παιδιά, δεν σας στεναχωρώ. Ηρέμησε, ηρέμησε. Στεναχωριέστε. Α, μιλάνε και από την κουζίνα. Ναι, δεν πειράζει. Ακούστε, παιδιά, όταν... Καλέ, στο τέλος η κυρία πρόεδρος δάκρυσε. Ναι, καλή μου. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα να λέγονται. Δεν στεναχωρεί κανένας κανέναν. Όποιος θέλει να στεναχωρεθεί, το κάνει από μόνος του και ψάχνει μία αφορμή. Εσένα σου έχουν πέσει τα δόντια γιατί είσαι 110 χρονών μαζί με το 10% 150 που ψηφίζεις ακόμα εδώ του. Καλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω νιώσει πιο άβολα στη ζωή μου και είχαν έρθει πολλές στιγμές. Πάντα το επόμενο. Είδα μας. Α, είσαι η ελπίδα μας.